Με δύο συλλήψεις και την κατάσχεση δεκάδων χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων, ξεκίνησαν οι φετινές επιχειρήσεις κατά του παραεμπορίου στην Κρήτη. ΣΔΟΕ και δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης έκαναν έφοδο χθες σε δύο αποθήκες σε περιοχές του Ηρακλείου, φορτωμένες με τα παράνομα εμπορεύματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχαν σκοπό να διοχετευτούν σε καταστήματα στις τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Ένα ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση του παρεμπορίου, όχι μόνο στον νομό μας, αλλά και σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Έτσι ώστε όλοι οι επιχειρηματίες να δουλεύουν σωστά και σύμφωνα με τις νομοθεσίες που έχουν. Μια εξέλιξη που προκαλεί την ικανοποίηση του εμπορικού κόσμου στο Ηράκλειο, καθώς το παρεμπόριο αποτελεί βαθιά πληγή που προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά, όπως επισημαίνει ο Μανώλης Κουμαντάκης. Τέτοια εποχή, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη τουριστική σεζόν, έχουμε τέτοια κρούσματα, όπου απομιμητικά προϊόντα και άλλα παράνομα προϊόντα μαζεύονται σε αποθήκες για να διοχετευτούν στην αγορά. Οι ιδιωτικές αρχές είχαν μια μεγάλη επιτυχία όπως και άλλες φορές. Το λιανικό εμπόριο θέλει προϊόντα νόμιμα, θέλει νομιμότητα, θέλει ποιότητα προϊόντων και σωστές κατευθύνσεις και διαδικασίες. Σύμφωνα με τις αρχικές καταμετρήσεις των αρχών, φαίνεται ότι πρόκειται για τουλάχιστον 10.000 ζευγάρια γυαλιά και 26.000 άλλα είδη όπως ρουχισμού και παπούτσια. Η επιχείρηση συνοδεύτηκε από τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται ως οι υπεύθυνοι των αποθηκών που είχαν μπει στο στόχαστρο των αρχών το τελευταίο διάστημα. Είμαστε χαρούμενοι. Όλο το λιανικό εμπόριο, το σωστό λιανικό εμπόριο, που αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι οι ιδιωτικές αρχές είναι μαζί με την νομιμότητα του εμπορίου. Έχουμε την αίσθηση ότι και άλλες τέτοιες ενέργειες θα εξαλειφθούν. Την ικανοποίησή τους για τα συνεχή πλήγματα κατά του παρεμπορίου εξέφρασαν και οι συνδικαλιστές της Ελλάς στο Ηράκλειο, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιωτικές αρχές εφαρμόζουν την νομιμότητα προς κάθε κατεύθυνση. Σημαντική επιτυχία. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και να συνεχίσει σε αυτές τις δράσεις με αυτά τα συνεργεία η Διεύθυνση Ηρακλείου. Οπότε εμείς είμαστε εκεί να το καταπολεμήσουμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ευελπιστούμε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια περιστατικά, όμως και αν υπάρξουν εμείς είμαστε εδώ για τη σύλληψη του κάθε δράστη που θα κάνει τέτοιες ενέργειες.